Από το σταφύλι στο τσίπουρο, με τη γνώση της παράδοσης και τη σιγουριά της επιστήμης, είναι ο τίτλος της ημερίδας που διοργανώνει αύριο Σάββατο 22 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα η φιλοπρόοδη κίνηση Κοσμηράς στο πλαίσιο και της έναρξης της νέας αποστακτικής περίοδου. Σκοπός της εκδήλωσης, την οποία θα πλαισιώσουν γνώστες του αντικειμένου, είναι η παρουσίαση του νέου νομικού πλαισίου γύρω από την απόσταξη τσίπουρου, μιας και οι έλεγχοι έχουν εντατικοποιηθεί το τελευταίο διάστημα και τα πρόστιμα στους παραβάτες είναι τσουχτερά. Όπως εξήγησε η εκπρόσωπος της φιλοπρόοδης κίνησης Κοσμηράς, Ζωή Ζώτου, η συγκεκριμένη μερίδα αποτελεί την αρχή μόνο μιας σειράς νέων εκδηλώσεων στην περιοχή, αφού το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει ακόμη μία, στο επίκεντρο της οποίας θα βρεθούν νέοι μελισσοκόμοι και οι προοπτικές εξέλιξεις του κλάδου της μελισσοκομείας. Έχω να μιλήσω για την μερίδα που έχουμε το Σάββατο στο χωριό μας, στα γραφεία, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Στα γραφεία του συλλόγου μας, η μερίδα από το σταφύλι στο τσίπουρο. Με τη γνώση της παράδοσης και τη σιγουριά της επιστήμης. Θα μας μιλήσει ο κύριος Λυκίδης Πέτρος, που είναι υπάλληλος Τελωνίου, για το νέο καθεστώς της άδειας. Θα παρέχει οδηγίες για την εφαρμογή του νομικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει το καθεστώς λειτουργίας των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών. Παράλληλα, υπάρχουν κάποιες αλλαγές στα δικαιολογητικά των αδειών και ταυτόχρονα στο καθεστώς της διάθεσης διακίνησης, σύν το ότι προσθέθηκαν νέες ποικιλίες και σίκα απόσικα όσον αφορά την απόσταξη. Όλα αυτά θα τα δούμε από τον κύριο Πέτρο το Σάββατο και έπειτα θα ακούσουμε και τον Βασίλη Βαϊμάκη, χημικός οινολόγος, σε θέματα απόσταξης, να μιλήσουμε για το επαπαλαιόμενο τσίπουρο. Έχουμε να δούμε πολλά και να λυθούν και κάποιες απορίες και ενδεχομένως, γιατί όχι, να γίνουν και νέες αποστάξεις, να μπουν νέοι άνθρωποι στο χώρο. Το Σάββατο λοιπόν, 6 ώρα, 22 Οκτωβρίου τώρα μεθαύριο, στην Κοσμηρά από τη φιλοπρόοδη κίνηση και αργότερα στο επόμενο διάστημα. Έχουμε μία ακόμη ημερίδα όσον αφορά τους νέους επιχειρηματίες της μελισσοκομείας. Νέους ανθρώπους, νέοι άνθρωποι οι οποίοι επένδυσαν στον πρωτογενή τομέα, θα μοιραστούν την εμπειρία τους και θα μιλήσουμε για τη μελισσοκομεία πέρα από το κομμάτι της ερασιτεχνικής παραγωγής, αλλά πλέον επαγγελματικά. Θα τα δούμε και τότε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.